Ποιος θα τον σύθει. Άρα αυτό. Ποιο θες. Αυτό. Ωραία. Εκεί, από εσύ, από εκεί. Μην τα χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Δεν θα τα χτυπήσουμε καθόλου. Έτσι, έτσι θα τα. Μπράβο, 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 έτσι. Αυτό είναι το μάτι εμπέμπτη. Εγώ να τα αφήσω να το κρατάω. Άφησε το. Διέχεις, θέλεις καλά. Πολύ επική, Μάρκο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Cine Vago. Είμαι ο Βαγγέλης Βίτσικας, είμαστε στο Cinema Libre Film Store και σας υποδεχόμαστε στο αφιέρωμά μας στο Epic Fantasy. Σκεφτήκαμε να κάνουμε τέτοιο αφιέρωμα επειδή τελειώσανε δύο σειρές που μας απασχόλησαν πολύ το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, μιλάω για το υπέροχο House of the Dragon και για το ανεκδίγητο The Lord of the Rings, The Rings of Power. Σε κάποιους μπορεί να άρεσε, ζητώ συγγνώμη που σας προσβάλλω. Ο τραπεζίτης. Πάμε να ακούσουμε την προσφορά, τραπεζίτη. Λοιπόν, το είδος του fantasy, να διευκρινίσουμε, διαφέρει από το είδος του sci-fi, της επιστημονικής φαντασίας. Δεν μιλάμε για κάποια μελλοντολογική ουτοπία, για κάποιο δυστοπικό μέλλον κτλ. Μιλάμε για έναν άλλο κόσμο, ένα διαφορετικό σύμπαν εντελώς, το οποίο υποτίθεται ότι διαδραματίζεται πολλούς αιώνες, δεκάδες αιώνες πριν. Ακριβώς αυτό που λέει στην αρχή του Star Wars, «A long time ago in a galaxy far, far away». Το πρώτο φιλμ για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι και το πρώτο μεγάλου μήκους fantasy φιλμ που γυρίστηκε ποτέ. Μιλάω βέβαια για το Nibelungen, Die Nibelungen, όπως είναι ο γερμανικός τίτλος, του 1924 σε σκηνοθεσία Fritz Lang. Ο Fritz Lang βεβαίως ήταν ένας από τους πρωτοπόρους του γερμανικού εξπρεσιονισμού στον κινηματογράφο, μαζί με τον Murnau, για τον οποίο μιλήσαμε στο αφιέρωμά μας στους Βρικόλακες, και ανάμεσα στις πολλές σπουδαίες ταινίες που έκανε στη Γερμανία την εποχή του φοβού κινηματογράφου, όπως το Μετρόπολης ή όπως το Dr. Mabuse, είναι και το Die Nibelungen, το οποίο βασίζεται στον διασημότερο ίσως θρύλο της γερμανικής μυθολογίας. Είναι μια ταινία πολύ μεγάλης διάρκειας, πάνω από 5 ώρες. 5 γι' αυτό, ώρες. Ναι, και γι' αυτό κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 1924 σε δύο περίπου 2,5 ώρα μέρη. Το πρώτο που εξετάζει τον θρύλο του Siegfried και το δεύτερο μέρος που τυπλοφορείται η εκδίκηση της Κρίμχιλντ. Ο Siegfried και η Κρίμχιλντ είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του θρύλου που είναι ένας από τους διασημότερους της κεντροευρωπαϊκής μυθολογίας και μια έτσι γρήγορη και απλή αρκετά ανάλυση του μύθου έχει συμπεριλάβει ο Ταραντίνο στο Django Unchained, επειδή και ο ήρωας εκεί, ο Κριστό Βάλτς, είναι Γερμανός και αναλύει αυτό το μύθο. Στην ουσία και η ιστορία του Django Unchained έχει εμπνευστεί από το μύθο των Nibelungen. Είναι μια βοβή ταινία βεβαίως, όπως είπαμε. Δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Τεχνικά είναι ξεπερασμένη φυσικά, μιλάμε για μια ταινία που έχει βγει σχεδόν 100 χρόνια πριν, όμως είναι η ταινία χάρη στην οποία το είδος του fantasy έκανε τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο. Χωρίς αυτή την ταινία και την εμπορική επιτυχία που γνώρισε στην εποχή της, αμφιβάλλω αν θα είχαμε γνωρίσει μεταγενέστερες ταινίες όπως αυτές που θα δούμε παρακάτω στο αφιέρωμα. Είναι ένα κλασικό αριστούργημα, η ιστορία είναι συναρπαστική, παραμένει, παρότι βέβαια τα εφέ μας ξενίζουν με το πόσο παροχημένα ενδεχομένως φαντάζουν. Θα βγάλω αυτή τη χαζομαδοβρία θέση να ζαλίζω. Είναι ακριβά, πρόσεχε, είναι ακριβά! Και τα γυαλιά και τα φώτα. Τα ρίξε, τα κάνω. Τα φώτα τα ρίξε, τα κάνω. Άστο. Ό,τι πιάνει καταστρέφεται. Ό,τι έχει πιάσει μαραζώνει. Σαπίζει. Κάνουμε ένα μεγάλο χρονικό άλμα γιατί παρότι το Nibelungen είχε εμπορική επιτυχία και απέσπασε θετικές κριτικές, τέτοιες ταινίες είχαν πολύ μεγάλο κόστος ακόμη τότε να γυριστούν, όπως και σήμερα, και πάνω απ' όλα απαιτούσαν εφέ που ο κινηματογράφος ακόμα δεν διέθετε. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε σπουδαίες ταινίες του είδους όλο αυτό το διάστημα. Φτάνουμε στο 1973 και στο The Holy Mountain του Αλεχάνδρο Χοδορόφσκι, του σπουδαιότερου ίσως χιλιανού σκηνοθέτη, με καριέρα βέβαια σε πάρα πολλές χώρες εκτός Χιλής, στο Μεξικό, μέχρι και στην Αμερική έκανε ταινίες ή τουλάχιστον προσπάθησε να κάνει, το Dune δεν του βγήκε, άλλη ιστορία αυτή μεγάλη. Το Holy Mountain είναι μία από τις πιο σουρεαλιστικές, παράξενες και σίγουρα, τουλάχιστον στην πρώτη θέαση, ακαταλαβίστικες ταινίες
που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Είναι όμως μια πανέμορφη οπτικά εμπειρία. Μια εμπειρία που δεν σε νοιάζει αν καταλαβαίνεις τι θέλει να πει ο ποιητής. Μια ταινία που ακόμα και αν δεν πιάσεις όλα τα κρυφά νοήματά της σε πρώτη προβολή, σίγουρα θα θελήσεις να επιστρέψεις αυτή, να τη δεις και να την ξαναδείς, προκειμένου να την αποκωδικοποιήσεις. Έτσι είναι άλλωστε και οι περισσότερες ταινίες του Χοδωρόφσκι, το El Topo, το Santa Sangre, οι πιο πρόσφατες του το Dance of Reality και το Endless Poetry. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος σκηνοθέτης, δεν έχει κάνει πολλές ταινίες, αυτές που έχει κάνει όμως αξίζει να τις δείτε. Και το Holy Mountain είναι κατά τη γνώμη μου η δεύτερη καλύτερη του μετά το El Topo, το για το οποίο σίγουρα θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά. Είναι το αριστούργημά του κατά την άποψή μου. Δώσε και ένα κοινωνικό μήνυμα, μην κάνετε ναρκωτικά. Ναι, μην κάνετε ναρκωτικά. Ο Χοδωρόφσκι μάλλον έκανε, αν κρίνω από τις ταινίες του. Αυτό. Το βρίσκω πολύ πεζό αυτό σαν παρατήρηση. Θα ήθελα να ανακλείσω. Έλα, έλα, να δώσει το δικό σου κοινωνικό μήνυμα. Δώσε, ναι, έλα. Γιατί, επειδή οι ταινίες του ήταν λίγο πιο ουτοπικές, λίγο πιο δυστοπικές, πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Μα είναι πολύ καλές, δεν είπα τίποτα για τις ταινίες. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος έκανε ναρκωτικά. Νόμιζα θα λέγες μην κάνετε φθηνά ναρκωτικά. Ο Σιδηρόπουλος το λέει. Όχι, το λέει ο Αργύρης από του Night Stalker αυτό. Μακριά από τα φθηνά ναρκωτικά. Σε όλα τα live. Προχωράμε, όχι πολύ, μένουμε 70s, η οποία εντάξει ήταν μια δεκαετία που ευνοούσε το ψυχεδελικό σινεμά όπως αυτό του Χοδωρόφσκι. Παρ' όλα αυτά αλλάζουμε εντελώς κλίμα και πάμε στην ταινία που αρέσει πάρα πολύ στον φίλο μου και ξάδελφο του ιδιοκτήτη εδώ, τον Λευτέρη, ο οποίος μας βλέπει σίγουρα τώρα. Την αγαπάει πάρα πολύ, τρελαίνεται, είναι ίσως η αγαπημένη ταινία γενικότερα. Μιλάω για το Star Wars του 1977. Αφιερωμένο στο Λευτέρη που λατρεύει. Ένα χειροκρότημα για τον Λευτέρη, για παιδιά. Ένα χειροκρότημα για το Star Wars και τον Λευτέρη που το λατρεύει. Ναι, ναι, ναι. Μιλάω βέβαια για την πρώτη ταινία Star Wars του 1977 σε σκηνοθεσία George Lucas με υπότιτλο A New Hope. Αυτή την ταινία ο Lucas προσπαθούσε να την κάνει χρόνια. Είχε γράψει το σενάριο, γύριζε από στούντιο σε στούντιο, κανείς δεν του έδινε τη χρηματοδότηση που χρειαζόταν, όλοι τον απέρριπταν, μέχρι που τελικά κατάφερε, βρήκε το budget, το οποίο βέβαια δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο οι πρόσφατες ταινίες και σειρές Star Wars. Παρ' όλα αυτά έκανε την ταινία του, την ολοκλήρωσε και διοργάνωσε μια πρώτη προβολή για τους φίλους του, για τους συνομιλικούς του σκηνοθέτες, τον Σκορσέζε, τον Κόπολα, τον Ντε Πάλμα, και όταν τελείωσε η προβολή αυτή, Spielberg βέβαια, και όταν τελείωσε η προβολή αυτή, σε κανέναν δεν άρεσε σχεδόν η ταινία. Ο Ντε Πάλμα μάλιστα του είπε, δεν κατάλαβα όλη αυτή τη μαλακία με τη δύναμη, εκτός από τον Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος ήταν ενθουσιασμένος με την ταινία. Αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο, η ταινία κυκλοφόρησε, έσπασε τα ταμεία, εξελίχθηκε στο πασίγνωστο δημοφιλέστατο franchise, το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Σήμερα έχουν προσθεθεί και οι τηλεοπτικές σειρές, έχουν γίνει 9 ταινίες του Skywalker Saga συν 2 spin-offs, το Rogue One και το Solo. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο για περισσότερες. Είναι ένα κινηματογραφικό σύμπαν το οποίο δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να επεκτείνεται. Συναγωνίζεται τη Marvel. Το οποίο δεν συναγωνίζεται. Πήγα να το κουμπώσω στο δεν που είπε ο Βαγγέλης. Είναι πολύ Marvel. Christopher likes Marvel. Don't Marvel is not cinema. Βέβαια έχει τρομερό cast. Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher στα πολύ νιάτα τους τότε. Έχει και τον Alec Guinness να κάνει τον Obi-Wan Kenobi. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου η κορυφαία ταινία του franchise. Η κορυφαία είναι το δεύτερο, το The Empire Strikes Back, το οποίο εγκαθιδρεί ως μυθολογία όλα όσα υπενήχθηκε το πρώτο φιλμ. Δεν λέω περισσότερο για να αποφύγω τα spoilers. Αλλά... Spoilers στο Star Wars. Εντάξει, πλέον είναι αστείο. Κι όμως υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά ρε φίλε, εντάξει. Ναι, ισχύει. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν το έχει δει και ενδιαφέρεται να το δει. Άλλωστε θα μας βλέπουν για πολλές γενιές μετά, νέα παιδιά. Πολύ σωστά. Εδώ χτίζεις την παρακαταθήκη σου. Σωστά. Είναι legacy εκπομπή αυτή, δεν είναι μια απλή εκπομπή. Μετά και από την επιτυχία του Star Wars, πάρα πολλές ταινίες fantasy, epic fantasy. Περίμενε. Θέλω να πω μια unpopular opinion. Για πες. Μ' άρεσε το Last Jedi. Να σου πω μια ακόμα πιο unpopular opinion. Εμένα μου άρεσαν όλα τα Star Wars. Και τα τελευταία. Ναι, και το Rise of Skywalker. Αυτό, παιδιά, που σχεδόν δεν βλέπετε, που έχετε τρελαθεί όλοι, είναι το Andor.
Δεν το έχω δει ακόμα. Το Άντορ, η σειρά τώρα που βγήκε. Α, όχι, δεν έχω δει. Τέσσερα επεισόδια είδα, δεν κατάλαβα ποιος ήταν ποιος, γιατί γινόταν όλο αυτό το κλωτσομπουνίδι που γινόταν. Πολύ, και λυπάμαι που το λέω γιατί εγώ λατρεύω οτιδήποτε έχει να κάνει με Star Wars. Μου άρεσαν οι τελευταίες ταινίες, μου άρεσαν οι σειρές, το Obi-Wan Kenobi, το Mandalorian, μου άρεσε ο Boba Fett. Τα spin-off. Ωραία, τίμια τα spin-off. Εντάξει, το Rogue One, το Solo. Το Rogue One μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα το Rogue One δεν μου άρεσε. Ούτε εμένα. Όχι, και το είχα δει και στο σινεμά το Rogue One. Κι εγώ. Όχι, εμένα μου αρέσανε. Χωρίς δεν ξετρελάθηκα με κανένα από τα spin-offs. Θεωρώ ότι είναι καλές περιπετιούλες. Oh. Αυτά που μου αρέσουν πολύ είναι τα. Clone Wars, το animation, το έχεις δει. Δεν το έχω δει. Αυτό δεν το έχω δει. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα το είναι... δω, ναι. Είναι φοβερά καλό. Αυτό θα το δω. Πάμε, γεια σας. Πάμε στην τέταρτη ταινία. Πάμε, ναι. Λοιπόν, μετά την επιτυχία του Star Wars, βέβαια, αρχίζει να έχει πολύ μεγάλη πέραση το είδος του Epic Fantasy. Στη δεκαετία του 80 έχουμε ίσως την πιο cult περίοδο του είδους, με πολύ υποτιμημένες ταινίες όπως το Legend του Ridley Scott, το Cruel του Peter Yates, αλλά διάλεξα να σας παρουσιάσω την αγαπημένη μου epic fantasy ταινία της δεκαετίας του 80, που είναι το Time Bandits του 1981, σε σκηνοθεσία Terry Gilliam, του πρώην μέλους των Monty Python, του μόνου Αμερικανού της αγγλικής κομικής ομάδας των Monty Python, ο οποίος μετά από, αφού συνσκηνοθέτησε δύο από τις κινηματογραφικές περιπέτειες της ομάδας, το Holy Grail και το Jabberwocky, στράφηκε στην solo σκηνοθετική καριέρα και η πρώτη του solo σκηνοθεσία, δηλαδή εκτός από τους Monty Python, έξω από τους Monty Python, ήταν το Time Bandits, μία από τις πιο βατές ταινίες του, γενικά το σινεμά του Gilliam. Είναι και αυτό σουρεαλιστικό, έχει λίγο τα παλαβά του μέσα. Το Time Bandits, χωρίς να τα αποποιείται, είναι η πιο προσβάσιμη ταινία του. Δηλαδή είναι αρκετά σπιλμπεργική, έχει το στοιχείο του παραμυθιού, είναι μια ταινία που νομίζω μπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια. Έχει εκπληκτικό cast, ξεχωρίζω ο Ian Holm, Sean Connery και βέβαια τη μορφάρα τον David Warner σε ρόλο κακού, τρομερός ηθοποιός. Είναι μια ταινία που μοιάζει αρκετά και με το εμένα μου φέρε στο νου και Close Encounters of the Third Kind, εκεί με το παιδάκι που έχει μια περίεργη οικογένεια και στο δωμάτιό του ξεκινάνε όλα. Είναι αρκετά σπιλμπεργική, είναι παραμύθι, είναι πολύ διασκεδαστικό και κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη epic fantasy ταινία που γυρίστηκε σε ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Ίσως και η καλύτερη που γυρίστηκε μετά το Star Wars και πριν το επόμενο που θα σας παρουσιάσω. Το οποίο επόμενο βέβαια είναι το The Lord of the Rings, ας πούμε το πρώτο, εντάξει, το The Fellowship of the Ring, το πρώτο κεφάλαιο της τριλογίας του Peter Jackson. Είχε ήδη γυριστεί ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών σε animation δεκαετία του 70 από τον Ralph Bakshi, μία ταινία, όχι σπουδαία, όχι κάτι αξιομνημόνευτο, διασκεδαστική πάντως. Το film του Jackson, όπως και όλη η τριλογία, είναι η απόλυτη, η ultimate, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου, διασκευή του κλασικού πλέον μυθιστορήματος φαντασίας του Tolkien. Είναι η ταινία που σφράγισε το mainstream σινεμά του 21ου αιώνα, παραμένει αξεπέραστη σε επίπεδο αφήγησης, σε επίπεδο εφέ, σε επίπεδο σκηνοθεσίας. Είναι η ταινία που αν ο Tolkien ήταν σκηνοθέτης και όχι συγγραφέας, ο ίδιος πιθανότατα θα γύριζε. Έχει κλασικές σκηνές, είναι η ταινία που έχει σφραγίσει τη γενιά που μεγάλωσε μαζί της. Και όχι μόνο θεωρώ ρε, δηλαδή είναι, νομίζω ότι ό,τι έχει να κάνει με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών βλέπετε και ξαναβλέπετε, δεν νομίζω να περνάει χρόνος ρε παιδάκι μου και κάποιος να τα ξαναβάζει να τα δει. Είναι ίσως, άλλαξε πάρα πολλά πράγματα για το σινεμά θεωρώ, γιατί ήταν μια τεράστια παραγωγή έτσι. Βέβαια. Έχω δει τη συλλογή που μου είχες δανείσει κιόλας, ναι. Έχω δει φίλε ότι εντάξει οι τύποι ρε, πετάγανε ξέρω εγώ με το τσόπα και πηγαίνανε σε τοποθεσίες στη Νέα Ζηλανδία, ξέρω εγώ, mm-hmm. και τους έλεγε πάμε γύρισμα εδώ πέρα τώρα σε κάτι επικές τοποθεσίες που ο ίδιος ο ηθοποιός, ρε φίλε, δεν μπορεί να μην σεβαστεί όλο αυτό βέβαια. Και μπροστά στο τοπίο έμπαινε χίλιες φορές μέσα στο ρόλο. Βέβαια. Έβλεπα συνέντευξη του Ιαν Μακέλεν, ο οποίος έλεγε... Έβλεπα συνέντευξη του Ιαν Μακέλεν, ο οποίος πήγε για τα γυρίσματα του Hobbit και έκλαιγε. Γιατί έπαιζε σε green screen. Ναι, έπαιζε σε πανί. Ναι, ναι. Και έκλαιγε και έλεγε στον Peter Jackson: δεν θέλω. Ναι, σκεφτόταν να παρατήσει την ταινία. Ναι. Να είχε μιλήσει στο τηλέφωνο με τον John Hart, άλλο ηθοποιό, για να πάρει το ρόλο του. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον πήρε τελικά, αλλά. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, ρε παιδί μου, ότι όταν πέσανε τόσα λεφτά
για το Lord of the Rings το 2000, okay. Mm-hmm. Και μετά έρχεται ένα Hobbit και το γυρίζουν όλο σε ένα στούντιο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είχε νόημα και φωνάξε είναι τώρα, δηλαδή. Η μαγεία του. Και φάνηκε. Του δεν έχει την ίδια. Ναι, ασχέτως ναι. Ιστορίας που λένε. Που εντάξει, το Hobbit είναι ένα βιβλίο, ρε παιδάκι μου, και το κάνανε σε τρεις ταινίες. Πολύ απλωμένο κι αυτό. Μπράβο. Θεωρώ, ρε φίλε, ότι δεν φταίει μόνο αυτό. Πιστεύω ότι φταίει ξεκάθαρα ότι το 90% της ταινίας ήταν μέσα σε green screen. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσαν και τα Hobbit, δεν λέω ότι δεν ήταν καλά. Αλλά δεν ήταν Lord of the Rings. Σε καμία περίπτωση. Και άλλα facts. Τώρα το Hobbit τον υπάρχει κανονικά έτσι στη Νέα Ζηλανδία σαν, σαν ατραξιόν. Σαν ναι. Είναι καταπληκτικό. Και γενικά ο Peter Jackson έχει κινηματογραφικό στούντιο στη Νέα Ζηλανδία. Γιατί και το Kong, το King Kong που γυρίστηκε, εκεί γυρίστηκε. Έχει σειρά στο YouTube, αν θέλετε να μπείτε, μπορείτε να τα κάνω και στα σχόλια κάτω, να τη βάλω το link. Που δείχνει απίστευτα πλάνα και από τα γυρίσματα και όλη την ώρα τον Bilbo Baggins να περνάει με κολοδάχτυλα. Είναι το χαρακτηριστικό του ηθοποιού, του Martin Freeman. Martin Freeman, τον μπερδεύω με τον Morgan Freeman. Λοιπόν, επικό, όλο ήταν επικό. Και βέβαια, εντάξει, οι ηθοποιοί που παίξανε, χτίσαν τις καριέρες τους. Ο Μπλουμ, ο Μόρτενσεν, ο Ελάιζα Γουντ. Λοιπόν, έχω μία καμένη εντελώς σειρά που έχω δει με Ελάιζα Γουντ. Δεν παίζει να την έχει δει άνθρωπος. Λέγεται Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Ωραία, ναι. Είναι μία Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Λοιπόν, ήταν μια περίοδος, ρε παιδί μου, που ήμουν δούλευα σεζόν, ωραία, και είχα μόλις βάλει Netflix και καθόμουν, ρε παιδάκι μου, και έλεγα τώρα τι να δω. Μιλάμε τώρα για εποχή 16 πρέπει να ήταν. Λοιπόν, και σκάει στο Netflix, Eliza Wood, τον είχαν ξέρει στο thumbnail, και λέω σειρά του BBC, ψιλοαγγλική, δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς του BBC, πάντως ήταν αγγλική παραγωγή, και ο ηθοποιός που έπαιζε, ήταν Sky-Fi. Υποτίθεται ανοίγανε κάτι πόρταλες με κάτι τέρατα. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο να την έχει ξαναδεί. Το Netflix νομίζω την έχει βγάλει. Παιδιά, είναι καμένο εντελώς, έτσι. Εντάξει, ο Ελάιζα Γουντ, εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε να είναι ηθοποιός προσωπικά. Δεν έχει κάνει. Έχει παίξει και με τον Nicolas Cage, δεν έχει παίξει. Το remake του Maniac. Ναι. Ναι, μπράβο. Και με τον Nicolas Cage δεν είχε παίξει ένα σε μια ληστεία. Από τις κακές ταινίες του Nicolas Cage, βέβαια. Τον αποτυχημένο Hooligan, Green Street Elite. Που παίζει με τον Charlie Hunnam μαζί. Α, ναι. Που είναι ό,τι πιο γελίο. Όπα, ο Charlie Hunnam εκεί ήταν καλός όμως. Ο Charlie Hunnam καλός. Από εκεί ξεκίνησε ο Charlie Hunnam. Αυτός είναι ό,τι πιο γελίο υπάρχει. Ναι. Κάνει το Hooligan. Σκληρό Hooligan. Και παίξει και σε ένα χάλια που. Αυτό είναι καλός γενικά του Iglesias. Ποιο είναι αυτό που είναι. Ναι, που ήταν το Oxford Murders. Αυτό μου άρεσε καθόλου. Ναι. Παρότι έπαιζε και ο Τζον Χέιντ. Παιδιά, εμένα αντικειμενικά ο Ελάιζα Γουντ δεν μ' άρεσε ούτε στο Lord of the Rings τόσο πολύ. Νομίζω σε κανένα μας. Ναι. Εμένα μ' άρεσε. Ρε παιδί μου. Για το ρόλο τέριαζε, αλλά σου είναι άλλοι χαρακτήρες. Αλλά έτσι είναι και έτσι. Ναι, δηλαδή εντάξει, ναι, εμένα προσωπικά ναι. Ο Ελάιζα Γουντ δεν μ' άρεσε σαν ηθοποιός. Αλλά έχω δει, αν παιδιά τη βρείτε αυτή τη σειρά, δείτε τι αξίζει. Στις αναμνήσεις μου πέρασε ευχάριστα. Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Μίλησα και αγγλικά, παρότι αγρινιώτης. Φανταστικό. Έτσι. Αυτό. Εγώ και... συγκλονιστή με τη συνεισφορά σου, είναι η δεύτερη σειρά παύλα ταινία μας που δεις μετά το Champagne. Έχει δει κι άλλους δημιουργούς, όχι μόνο εκείνους. Επίσης, αν έχει κάποιος διαβάσει Tolkien, έτσι. Εγώ έχω διαβάσει το Hobbit. Λοιπόν, εγώ είμαι πάντα από τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, ότι θα κάτσω να διαβάσω. Αν υπάρχει μια σειρά βιβλίων, θα το σκεφτώ το πρώτο πάνω, το παράδοτο, ρε φίλε. Επομένως, πήρα το Silmarillion. Παιδιά, αν δεν προσπαθήσετε να διαβάσετε το Silmarillion, δεν θα καταλάβει και δεν θα εκτιμήσει κανένας το τι έφτιαξε ο Tolkien, θεωρώ. Γιατί το Silmarillion είναι στην ουσία πώς έχουμε εμείς οι χριστιανοί, τέλος πάντων, το Ευαγγέλιο, που σου εξηγεί ή τη βίβλο ή την κοινωνική. Εντάξει, ρε φίλε, μια μελωδιά δεν έχει πάρει. Τώρα για να καταλάβω, συνέκρινες το Silmarillion. Tolkien με Ευαγγέλιο. Όχι, είσαι τόσο πεζός. Με τίποτα, γιατί όχι. Tolkien με Ματθαίο. Ρε, είναι η αντίστοιχη. Δηλαδή. Tolkien με Ματθαίο. Εγώ κάνω απλά danger assess για το ποιος θα έρθει να χτυπήσει την πόρτα σε λίγο. Εντάξει, αυτό δεν λέω. Όχι, Ελένη Λουκά. Λοιπόν,
Παιδιά, δημιουργεί ένα σύμπαν δικό του εντελώς. Εντελώς. Και εγώ δεν το είπα και ο Ματθαίος. Ναι, δεν κατάφερα να το τελειώσω, αλλά το έδωσα στο φιλαράκι μου το Μιχάλη. Αν το δει το βίντεο που δεν το βλέπει. Ο οποίος έκατσε με πείσμα, μου λέει, να το διαβάσω. Στην 150 σελίδα εγώ το είχα παρατήσει. Μου λέει αυτός, φτάνω 150. Ήμουνα στο όριο να το παρατήσω γιατί δεν καταλάβαινα, αλλά από πείσμα για να πω ότι το διάβασα, το διάβασα. Δεν θυμάμαι, λέει. Όλο ονόματα έχει μέσα. Ναι, αφού μου επέστρεψε το βιβλίο και πίσω στις τελευταίες δύο σελίδες, τρεις, έχει τα ονόματα και το τι είναι ο καθένας, ρε παιδί μου. Και το βιβλίο ήταν όλο μια χαρά, άμα το έβλεπες έτσι κλειστό, όλο μια χαρά και πίσω οι σελίδες οι δύο. Υπογραμμισμένα τα ονόματα όλα μαζί. Και τώρα βάλε να το διαβάζει στα αγγλικά αυτό, έτσι. Εγώ είχα πάρει τα ελληνικά, δόξα τω Θεώ. Στα αγγλικά είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη. Ναι. Ο Tolkien, μεγάλος, και τώρα δεν το λέω για την Ελλάδα μας και μαλακίες, ήταν αρκετά, είχε... Φιλέλληνας. Ναι, ήταν φιλέλληνας. Ναι, ήταν. Είχε γνώσεις και πολλά, λέει, από κάποια κοινά χαρακτηριστικά, λέει, μπορείς να τα δεις στον Άρχοντα Δαχτυλιδιών, παιδί μου, σε ό,τι αφορά την ελληνική μυθολογία. Προσωπικά εγώ δεν τα εντόπισα τόσο έντονα, αλλά... Ούτε εγώ, γιατί δεν ξέρω πολύ καλά. Τα τελώνια, ας πούμε, τα τελώνια είναι, έχουν πάρθει από την ελληνική μυθολογία, τα τελώνια, σαν τα τρόλς, ναι. Θα πούμε τίποτα για Rings of Power. Τι να πούμε για... Δεν έλεγε τίποτα το Rings of Power, δηλαδή ένα βαρετό πράγμα, χωρίς ιστορία, χωρίς ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Και δεν το λέω επειδή είχε μαύρα ξωτικά που είπαν. Αυτό είναι ανοησία. Δεν υπάρχουν, λέει, μαύρα ξωτικά, ούτε άσπρα υπάρχουν, έτσι. Να το διευκρινίσουμε. Είναι μυθοπλασία. Η ηθοποιή παγωτά, ειδικά αυτή που έκανε την Galadriel. Και ψεύτης. Προσπάθησα και ψεύτης πλέον. Να τη δω με καλό μάτι. Μου λέγανε όχι, είναι καλή, όχι είναι καλή. Προσπάθησα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα. Είδα τα 5 από τα 8 επεισόδια. Δεν είχε ιστορία, δεν γινόταν τίποτα. Και υποτίθεται έχουν χτίσει, λέει, το κάθε επεισόδιο μέχρι και πόσες σεζόν μετά. 3, 4, 5. Α, 5 σεζόν. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν θυμάμαι τίποτα από τα 5 επεισόδια που είδα. Ναι. Τίποτα. Θυμάμαι μόνο ότι ήταν μια κρυόκολη που έκανε την Galadriel. Θυμάμαι, αλλά δεν μπορούσα. Η τύπισσα δεν μπορούσε καθόλου. Βλέπω κάτι post. Δείτε ποιο είναι ο Σάουρον. Πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι λάθος από τη στιγμή την οποία έχει ταυτιστεί το σύμπαν όλο της μέσης γης με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Με αυτό που έκανε ο Πίτερ Τζάκσον, που δεν μπαίνει στον Πίτερ Τζάκσον. Ακριβώς. Να παρουσιαστεί κάτι άλλο. Δηλαδή είναι τελείως ξέρω. Δηλαδή έχεις 500 πόσα, ξέρω εγώ, λεφτά για όλη τη σειρά. Πού τα έδωσες όλα στο CGI. Έλα μου, μάλλον. Όλα στο γαμημένο το CGI. Έχουν συνεργαστεί στη σειρά αυτή οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στο CGI, όλες οι μεγάλες εταιρείες. Α, καλά. 10-15. Να που πήγαν τα λεφτά. Είναι όλες. Που... Και θα είναι όλες όλα σαν εγγραφή, θα είναι στο CGI τα πάγαμε. Εσύ φταίς. Έτσι κλείνει το αφιέρωμά μας στο Epic Fantasy Cinema. Με αφορμή βέβαια τις δύο σειρές που μας απασχόλησαν αυτόν τον καιρό. Έχουμε giveaway όπως πάντα. Ξαναλέω τις ταινίες Nibelungen του Fritz Lang, Βοβό. The Holy Mountain του Χοδωρόφσκι, Star Wars το πρώτο που γυρίστηκε, όχι το πρώτο χρονολογικά στο Skywalker Saga. Star Wars A New Hope. Ναι, το A New Hope. Time Bandits, Gilliam και The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, το οποίο το δίνουμε ανεξάρτητα από τον χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό που τρέχει, ξέρετε εσείς, Facebook και Instagram, κληρώνουμε Harry Potter, το Middle-Earth Saga, δηλαδή Άρχοντα Δαχτυλιδιών και Hobbit. Αυτά τα δύο στο Instagram και τον Indiana Jones, 4 ταινίες στο Facebook. Αυτά για το giveaway του επεισοδίου. Κάνετε subscribe στο κανάλι μας, like στο βίντεο και μας γράφετε στα σχόλια το όνομά σας στα social media και ποια ταινία θέλετε. 2 στο YouTube, 3 στο Instagram. Ναι, έτσι θα το πάμε. 2 στο YouTube, 3 στο Instagram. Συγκεκριμένες 2 ή... Όποιες, όχι. 2 τυχεροί, θα πούμε. 2 τυχεροί στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube και 3 τυχεροί στο Instagram. Θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε λιγάκι αυτό το σύστημα. Αλλά μετά, αυτοί που θα κερδίσουν στο Instagram, θα τους κάνουμε ερωτήσεις κρίσεως από το επεισόδιο. Πρέπει να έρθουν διαβασμένοι. Για να μπορέσουν να πάρουν το δώρο τους. Θα είναι ανάπτυξη ή... Όχι. Θα είναι πολλαπλής επιλογής, multiple choice. Εντάξει, να έχουν και λίγο τύχη μέσα. Ακριβώς. Αν το έχουν δει, θα το πάρουν. Να πούμε ότι εγώ και ο Χριστόφορος νικήσαμε τον κορονοϊό πριν από το γύρισμα. Ναι. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ευχαριστούμε.
Ήρθε να παίξει μέσα στα σπίτια μας, φίλε, αλλά δεν κέρδισε. Κόλλησε και τσακνούρης κορονοϊό και τώρα ο κορονοϊός νοσηλεύεται σε μένα. Κόψτε, κόψτε, κουράστηκε. Θέλει αλλαγή πλάτη. Τώρα ξεκινάει τα περίεργα. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας σήμερα. Να ετοιμάζεστε, λέει ο ιδιοκτήτης εδώ του Cinema Libre για Black Friday. Φέτος έχει τρελαθεί και δίνει. Δίνει. Φέτος. Θα γίνει χαμός, λέει. Εντάξει, εγώ έτσι όπως το λέμε, τέτοιο πάθος δεν πολύ πιστεύω και πράγματα. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε εκ του αποτελέσματος. Αυτό έχω να πω εγώ. Εκτός από ταινίες και το Χριστόφορο. Δίνουμε και το Χριστόφορο, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται λεφτά. Όχι, χωρίς λεφτά. Ποιος θα δώσει λεφτά. Εντάξει. Κόψτε το. Εντάξει, τέλειωσε. Κόψτε. Περίμενε. Διακόπτω την εκπομπή. Ρε, πρέπει να βάλουμε κάτι σαν την Νικολίδη. Έχουμε στοιχεία. Έχουμε γραμμή. Έλα ρε Σωτήρη, σταμάτα να μου λες να πάω σε διάλειμμα. Απαράτα μας, Σωτήρη, και εσύ. Όπου από τους 30 μαλάκες που είχε εκεί, ένας δεν μπορεί να μας πει τι γίνεται, ρε πούστη. Να παίρνουμε τηλέφωνο τους θεατές και τους λέμε, έλα ρε Λευτέρη, εσύ πίσω από πίσω. Φυλάκια, διπλά φυλάκια. Πρέπει να βάλουμε τηλεφωνικές γραμμούλες, δεν γίνεται αλλιώς. Θα τους κλείνω, στο λέω. Άμα με τσαντίζουν, θα τους κλείνω, θα τους κόβω. Εντάξει, έλα. Τέλος αυτό.